Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να δούμε. Κυράζ Μελτέμ. Κυράζ Μετεωρολόγ. Ούτ Μελτέμ. Μετεωρολόγ. Τι να φτάρεσαι. Πολλά Μελτέμ. Τι να φτάρεσαι, Δημήτρη. Αυτό, αυτό. Ναι, και το Hot Dry Windy, καινούργιοι όροι που μπαίνουν. Hot Dry Windy. Ναι, είναι ζεστό, ζεστό, σειρό και ανεμόδες. Καιρός, ανεμόδες καιρός. Σήμερα. Λοιπόν... πάμε στην ουσία, στην πραγματικότητα, ότι θα έχουμε μελτέμια όντως από σήμερα, αρχίζει να ενισχύεται το μελτέμι, ο βόρειος ανατολικός δηλαδή άνεμος στο Αιγαίο, ο οποίος θα ενισχυμένος μέχρι και τουλάχιστον το Σάββατο και με υψηλές θερμοκρασίες. Οι βροχές πλέον σταματάνε, είχαμε λίγη αστάθεια χθες, λίγες μπόρες, σταματάνε πλέον ελάχιστες μόνο στην Ανατολική Μακεδονία, στα βόρεια τμήματα και στην Πίνδο και στη Δυτική Μακεδονία, ελάχιστες μπόρες, άνευ ιδιαίτερη σημασία. Βλέπω εκεί στη Θράκη, θα είναι hot, windy and stormy. And stormy, and rainy, and rainy. Ρε θα μας τρελάνετε. Ρε θα μας τρελάνετε. Να παίζουν τίτλοι. Λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι ενισχύεται το μελτέμι στα 4 μέχρι τοπικά, στις Κυκλάδες αυτών και τα έχει ταμπουφό. Αρχίζει τώρα το match, έτσι. Ναι, αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβαίνει, αρχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνο για τις πυρκαγιές. Θα είναι μια επικίνδυνη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή και το Σάββατο, ειδικά πέμπτη την Παρασκευή, οι πιο επικίνδυνες μέρες από άποψη ανέμων. Λοιπόν, η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα όλη την εβδομάδα, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα θα φτάσουμε 35 με 37 τοπικά και στους 38 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Εδώ στην Αττική περιμένουμε αέθριο καιρό, λίγες νεφώσεις, 36 με 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ σιγά σιγά όσο πάμε προς το μεσημέρι θα ενισχύεται το μελτέμι, ειδικά στα βόρεια και ανατολικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη και εκεί πολύ καλός ο καιρός, λίγες νεφώσεις, μόνο στο εσωτερικό του νομού υπάρχει πιθανότητα για μπόρα το μεσημέρι, τίποτα το ιδιαίτερο, 35 με 36 βαθμούς και εκεί υψηλή θερμοκρασία και στη βόρεια χώρα θα είναι υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα γενικά θα είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτά είναι 38 με 39, τοπικά θα είναι και 40 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμούς μέγιστη σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, 33 στη Λίμνο, στην Κέρκυρα καλός ο καιρός και εκεί 31 βαθμούς και στην Τρίπολη καλός ο καιρός σήμερα έως 33 βαθμούς το μεσημέρι και στο Ηράκλειο ηλιοφάνεια με 32 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική 37 στα Μέγαρα, υψηλότερη θερμοκρασία. Στον Πειραιά 37 βλέπουμε ότι στα νότια και στα δυτικά θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά με μελτέμι. 36 στην Γλυφάδα, 33 στην Κηφισιά και 32 στο Λαύριο θα δροσίζει περισσότερο με το μελτέμι. Πάντως και το 37, ράκι, παιδιά, ναι, δροσιά δεν το λες. Όχι, όχι. Και στην Αττική, παρόλο που θα υπάρχει μελτέμι, ειδικά στα νότια προάστια, θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι 36-37 βαθμούς όλη την εβδομάδα. Στα βόρεια προάστια θα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα είναι στους 33 με 34 με το ισχυρό μελτέμι που θα πνέει όλη τη μέρα. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες. Μάλιστα. Δημήτρη, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.